Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τους υποψήφιους βουλευτές που έχουμε κοντά μας ήδη στο στούντιο. Να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Ευγενία Αγοραστούδη, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κυρία Αγοραστούδη. Καλή σας μέρα. Και να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκίνησα από τις κυρίες, κύριε Κούβελα. Προφανώς. Αλίμονο. Λοιπόν, και τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα εθνικά μας θέματα, τα οποία φιλοξενούνται στα πρωτοσέλιδα και απασχολούν όλους. Το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που φαίνεται ότι είναι το νούμερο ένα θέμα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Και θέλω να περάσω απευθείας στο ερώτημα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος στο Αιγαίο κλιμάκωσης λόγω των ελληνικών εκλογών, με αφορμή και τις χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν, που βλέπουμε να κλιμακώνει την κατάσταση και να απειλεί? Και ξεκινώ από εσάς, κύριε Κούβελα, αν θέλετε, εάν το φοβάστε, στην περίπτωση στην οποία είστε εσείς κυβέρνηση, ακριβώς επειδή αυτή την ώρα χρειάζεται μια εθνική συνεννόηση, εάν πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την προεκλογική περίοδο, όπου έχει πολλωθεί το κλίμα, έχουν ενταθεί οι τόνοι, θα μπορέσει να επιτευχθεί μια εθνική συνεννόηση σε αυτό για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο έξωθεν κίνδυνος? Τώρα αναφερθήκατε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μετά τις 8 Ιουλίου. Ακριβώς. Στέκομαι λιγάκι σε αυτή την περίοδο, αυτές τις 10 μέρες μέχρι τις εκλογές. Ας το ξεκινήσουμε. Καταρχήν, ο κύριος Ερντογάν είναι πληγωμένος. Προέρχεται από την ήττα, την προσωπική ήττα στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης, όπου τα αποτελέσματα είναι πια γνωστά. Φυσάει ένας άνεμος αλλαγής και στην Τουρκία. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα του, αν θέλετε, και της πρακτικής που ακολουθεί τα χρόνια αυτά, τον έχουμε γνωρίσει καλά. Λιονταρισμοί, οι περίφημοι. Οι περίφημοι λιονταρισμοί αφενός. Αφετέρου, ξέροντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περίοδο, αυτή την προεκλογική που διανύουμε, επιλέγει τώρα να εκφράσει τον τσαμπουκά του, αν μου επιτρέψετε έτσι αυτή την έκφραση. Βρίσκει και κάνει δηλαδή. Από την άλλη όμως, έχουμε και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης, της σημερινής ακόμη ελληνικής κυβέρνησης, η οποία συστηματικά τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα, δεν έδειξε ποτέ διάθεση να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα, να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, σε κάποια σημεία να ακούσει, να συγκεντρώσει γνώμες, να καταλήξει σε μια τελικά εθνική γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική. Με αποφάσεις βέβαια τελικά της κυβέρνησης. Αυτό δεν το είδαμε. Αντίθετα, βλέπουμε μυστική διπλωματία, βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις, βλέπουμε δηλώσεις υπουργών οι οποίες μάλλον μπερδεύουν τα πράγματα παρά δίνουν ξεκάθαρο το μήνυμα της αποφασιστικότητας από την ελληνική πλευρά. Όταν λέμε ότι στο Αιγαίο ενδεχομένως χωράμε περισσότεροι ή οι θάλασσες είναι για όλους ή στις θάλασσες δεν υπάρχουν σύνορα, τι περιμένετε από την τουρκική πλευρά? Και να μην είμαστε μονοφαγάδες, αν θυμάμαι καλά, προφανώς, είχε πει ο κύριος Κοντιάς. Μετά τις 7 Ιουλίου τα πράγματα θα είναι σίγουρα διαφορετικά. Με βάση την ελληνική διπλωματία, τους Έλληνες διπλωμάτες, αλλά και τις ξεκάθαρες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το ποια είναι τα ζητήματα στα οποία δεν χωράει συζήτηση, για τα υπόλοιπα με εθνική συνεννόηση, εκεί λοιπόν θα πάρει και η Τουρκία τις δικές της απαντήσεις. Κύριε Κούβελα, η αλήθεια είναι, και κλείνω με αυτή την ερώτηση σε αυτή την θεματική σε ό,τι σας αφορά, το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλά με λεονταρισμούς. Ό,τι ακριβώς απείλησε ότι θα κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν, το έκανε. Και αναφέρομαι στο θέμα των γεωτρήσεων, ειδικότερα για την Κυπριακή ΑΟΣ. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα είναι μια τζούφια γεώτρηση. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε να γίνεται η γεώτρηση, είδαμε να πέφτει τσιμέντο και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν πέφτει τσιμέντο δεν μιλούμε για μια τζούφια γεώτρηση, αλλά μιλούμε για μια γεώτρηση η οποία βάζει υποθήκη για μια συζήτηση. Εάν λοιπόν, εκτός από την πρώτη απειλή την οποία εκτόξευσε και εν τέλει πραγματοποίησε, περάσει και στην πραγματοποίηση της δεύτερης απειλής που έχει να κάνει με την ελληνική υφαλοκρηπίδα, με δεδομένο ότι δεν έχουμε εμείς ελληνική ΑΟΣ, τότε τα πράγματα θα σκουρίνουν κι άλλο. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και αν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο απαντά ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Ερντογάν? Καθόλου, καθόλου. Είναι η έλλειψη αποφασιστικότητας για την οποία μίλησα προηγουμένως. Και όταν μάλιστα περνά το μήνυμα ότι το μοντέλο για το χειρισμό και την λύση όποιων εκκρεμών εθνικών ζητημάτων υπάρχουν είναι οι πρέσπες, δηλαδή αν θελήσουμε να πρεσποποιήσουμε
την Βόρειο Ήπειρο, την υπόθεση της Βορείου Ήπειρου, τα ζητήματα τα οποία έχουμε στη Θράκη, τα ζητήματα του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν βρίσκουν πάλι και κάνουν οι θρασίτατοι γειτονές μας. Άρα λοιπόν, όσο δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ότι ως εδώ και μη παρέκει. Αυτή η ξεκάθαρη απάντηση με ποιον τρόπο μπορεί να δοθεί ώστε να φοβήσει, να το πω έτσι, ώστε να σταματήσει αυτή την ορμή του Ταγίπ Ερντογάν. Πρωτίστως με ξεκάθαρες θέσεις. Ναι. Η δύναμη της διπλωματίας δεν έχει εξαντληθεί στις μέρες μας. Mm-hmm. Το να απευθυνόμαστε στους συμμάχους μας Ευρωπαίους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ήδη έχουν τοποθετηθεί πριν ακόμη τους το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, πως τα σύνορα τα ελληνικά σε σχέση με την Τουρκία και ανατολικότερα είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είδαμε να γίνεται χρήση αυτής της δυνατότητας, αυτού του όπλου, αυτού του εργαλείου που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας. Όταν λέω σύμμαχοι, συνεταίροι, τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Ναι, δεν το λέω με όρους πολεμικούς. Κατανοητό. Πάμε στην κυρία Γοραστούδη τώρα. Κυρία Γοραστούδη, ακούσαμε τον κύριο Κούβελα να λέει ότι την εθνική συνεννόηση την οποία επιθυμεί η κάθε χώρα που βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη θέση όπως αυτή που βρίσκεται η Ελλάδα αυτή την ώρα, δεν την έχουμε, με δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν φρόντισε να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς, να τους ενημερώσει για τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση. Απέναντίας είχαμε μια συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, από την οποία δεν βγήκε κάτι το οποίο τουλάχιστον σαν εθνική γραμμή να ακολουθηθεί. Παράδειγμα, η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οτιδήποτε άλλο το οποίο πρέπει να αποφασιστεί τώρα. Ποια είναι η δική σας σκέψη γι' αυτό? Είναι γνωστό όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουμε δίπλα μας έναν γείτονα ο οποίος είναι νευρικός και συνηθίζει να δημιουργεί προβλήματα σε εμάς. Είπατε νευρικός, νευρικός. Και επεκτατικός. Ναι, ας μείνουμε στο νευρικός. Ναι. Mm-hmm. Και συνηθίζει να δημιουργεί προβλήματα, ιδίως όταν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στο εσωτερικό του. Όπως είπε και ο κύριος Κούβαλας πριν, όντως ο κύριος Ερντογάν δέχτηκε μια τεράστια ήττα την προηγούμενη Κυριακή όταν έχασε το Δήμο της Κωνσταντινούπολης και όλοι ξέρουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό όσον αφορά τα ιστορικά της Τουρκίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, παρόλη την ευρικότητα τέλος πάντων εισαγωγικά του γείτονά μας, τώρα όσο ποτέ είναι η χώρα μας ισχυρή και γεωπολιτικά και στρατηγικά. Έχει θεμελιώσει ισχυρές συμμαχίες στην Ευρώπη και αποκορύφωμα όλης αυτής της διπλωματίας όλων αυτών των χρόνων είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε κυρώσεις στην Τουρκία, απέναντι στην Τουρκία και όχι στα ευχολόγια των προηγούμενων εποχών. Όλη αυτή η κατάσταση με την Τουρκία δείχνει επίσης, αναδεικνύει, γιατί το είπε και ο κ. Κούβαλας σχετικά με την πρεσποποίηση, δείχνει πόσο σημαντική ήταν η συμφωνία των Πρεσπών και πόσο στρατηγικό ρόλο έπαιξε τελικά στην όλη αυτή η ιστορία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς περιπολούμε τον εθνικό εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και δεν δώσαμε αυτή την ευκαιρία στην Τουρκία για να έχουμε ενοχλήσεις και από το Αιγαίο και από τους βόρειους γειτονές μας. Η θέση της Ελλάδας είναι δυνατή όσο ποτέ. Έχει ισχυρές συμμαχίες και η Ευρώπη είναι στο πλευρό μας και της Ελλάδας και της Κύπρου. Υπάρχουν πολλοί όμως που πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδήλωσε τον τρόπο της αντίδρασής της με την απόφαση την οποία γνωρίζουμε, που όμως δεν έχει ακόμη ένα ουσιαστικό περιεχόμενο σε σχέση με τις κυρώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες έχουν πολύ σπουδαίες επενδύσεις στην Τουρκία, όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Αγγλία, και αναρωτιέται κανείς εάν αυτές οι χώρες θα είναι όταν φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή όταν ο Ερντογάν πραγματοποιήσει την απειλή του σε σχέση με την γεώτρηση που θέλει να κάνει στο Καστελόριζο, στην ελληνική Φαλοκρηπίδα, θα προβάλλουν τις αντιστάσεις που χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι το επιχείρημα που στοιχειοθετεί την καχυποψία αυτών που λένε ότι η Ελλάδα είναι μάλλον μόνη της σε αυτό. Τι απαντάτε?
σας επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Είναι πιο ισχυρή από ποτέ, έχει τους ισχυρότερους συμμάχους από ποτέ. Τα μέτρα αυτά που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Σύνοδος την προηγούμενη εβδομάδα θα... Σας βρίσκουν εσάς ικανοποιημένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει διάφορα πράγματα στο εσωτερικό της, γι' αυτό και κάνει παλικαριές σε εισαγωγικά στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι η στεναρή στάση των Ευρωπαίων συμμάχων μας θα την αποθήσει στη. Κυρία Γοραστούδη, σας το ρωτώ αν είστε ικανοποιημένοι, διότι ουσιαστικά μέτρα δεν αποφασίστηκε. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι ότι θα ληφθούν μέτρα. Ναι, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Άρα λοιπόν, ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως ναι, για το περιεχόμενο και την ουσία των μέτρων. Ναι. Καταλαβαίνω, ναι, το περιεχόμενο και την ουσία των μέτρων δεν το έχουμε δει, θα το δούμε. Η ουσία όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να λάβει μέτρα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Είναι πρωτόγνωρο. Και για τα δικά μας δεδομένα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί συμφωνώ. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμφέροντα στην Τουρκία. Αλλά αυτή τη φορά όμως είναι με το μέρος το δικό μας. Γι' αυτό δείχνει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, την οποία πόσο ενίσχυε στη θέση της χώρας μας η πολυδιάστατη δηλαδή πολιτική που ακολούθησε. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που μας προσφέρει σήμερα την ασφάλεια που έχουμε ανάγκη απέναντι στην Τουρκία. Και η συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Κούβαλα, τι θέλατε να πείτε. Θα έλεγα, μάλλον παρεξηγήθηκα προηγουμένως όταν μίλησα για μοντέλο Πρεσπών. Εννοούσα καταστροφικό μοντέλο Πρεσπών, αν αυτό εφαρμοστεί στο Αιγαίο, τη Θράκη ή την Βόρειο Ήπειρο. Και ξέρετε, είναι πολύ παράδοξο, για να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, αυτοί που μέχρι πρόσφατα καίγανε τις αμερικάνικες και ευρωπαϊκές σημαίες, σήμερα να εμφανίζονται ευτυχισμένοι σύμμαχοι και συνομιλητές και να κουμπάνε στους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια. Και αν θέλετε, θα κάνει τεράστια διαφορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σταθερά, ως παράταξη, ως κόμμα, ήταν προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας σε σχέση με την κυβέρνηση τη σημερινή, η οποία προφανώς ερασιτεχνικά, πειραματικά πορεύεται όλα αυτά αν τα χρόνια. Αν επιτρέπετε πάντως. Ναι, βεβαίως. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Σαφώς, και φούσκα και τζούφιο ήταν τελικά το Κησέα, το οποίο προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες, το οποίο αναφερθήκατε αυτό και είναι αναγνωστή. Αλλά όσον αφορά προφανώς, τα προηγούμενα που είπατε, αναφέρω, η αντιστάση τη δικιά μας είναι δική μου όλα αυτά τα χρόνια, η υποκρισία είναι η δικιά σας στάση, που ενώ έχετε ευρωπαϊκό προσανατολισμό, υποτίθεται, όλη η Ευρώπη, όλα τα κόμματα στην Ευρώπη είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και μόνο εσείς και το κοινάλε είστε εδώ πέρα στην χώρα, κρατάτε διαφορετική στάση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όσον αφορά το θέμα των Πρεσπών, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η θέση που είχε η εθνική γραμμή. Είχε και για γραμμή. Ναι. Και για καθαρά μικροκομματικούς που επέλεξε ο κύριος Γκοτζιάς με τον κύριο Τσίπρα, οι δυο τους κάνετε μόνο. Κάνετε λάθος. Εντάξει, αυτό κυρία αυτό έχει καταγραφεί. Κυρία Γοραστούδη, να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλι, είναι και το ΚΚΕ. Ναι, εντάξει, για τους δικούς λόγους. Είναι και άλλες δυνάμεις, αλλά είναι και ο ελληνικός λαός που θα θυμάστε ενδεχομένως. Τουλάχιστον 80% ότι υπάρχει. Έλεγε ξεκάθαρα όχι σε αυτή τη μεγάλη διαφωνία. Αλλά δεν κάνατε ένα υποψήφισμα. Και δεν ξέρω αν κατά την άποψή σας αυτό συνετέλεσε στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Λέτε ότι δεν συνετέλεσε αυτό. Ειδικότερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όχι. Σε ένα μικρό βαθμό. Θα το πάρουν το μήνυμα στις 7 Ιουλίου. Κύριε Αγοραστούδη, για άλλα πράγματα. Έτσι. Άκουσα κύριε Κούβελα. Αυτό είναι καθαρά υποκριτική στάση. Κύριε Κούβελα, για τη συμφωνία. Ψηφίζουμε ακριβώς για την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου λίγο, αν έχετε την καλοσύνη. Άκουσα κύριε Κούβελα χθες τον κύριο Χατζηδάκη αναφορικά με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών να λέει ότι θα εργαστεί η Νέα Δημοκρατία για την απάλληψη των συνεπειών της συμφωνίας. Και ότι υπάρχει ο κίνδυνος, εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην ακύρωση μονομερός της συμφωνίας, δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να πράξει το ίδιο με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση? Δεν θα πάω τόσο μακριά, κυρία Αναγνωστίδου. Ζητούμενο είναι να προστατεύσουμε τη Μακεδονία μας, την ταυτότητά μας, τα προϊόντα μας, την παιδεία όπως θα πρόκειται να εξελιχθεί μετά από αυτές τις περίφημες επιτροπές, την ελληνική παιδεία εννοώ, αλλά και την ιστορία καθεαυτή, όπως θα πρέπει αυτή να διαχυθεί στην συνέχεια, αφού καταλήξουν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες, τώρα αυτούς περιμέναμε για να μας πούνε ποια είναι η ελληνική και η ευρωπαϊκή ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση,
να απαλείψουμε τις συνέπειες και να προσπαθήσουμε και να προστατεύσουμε. Πολύ συγκεκριμένα, ο τρόπος που θα μπορούσε να γίνει αυτός, ποιος είναι, κύριε Κουβελά? Δεχτήκατε και μία επιστολή στη Νέα Δημοκρατία από πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες που ανήκουν στο χώρο της κέντρο-δεξιάς, με την οποία σας εξηγούν, σας δίνουν όλη την επιχειρηματολογία σε σχέση με το τι, πόσο άκυρη είναι αυτή η συμφωνία των Όλα θα Πρεσπών. Συνεκτιμηθούν. Mm-hmm. Όλα θα συνεκτιμηθούν, κύριε Αναγνωστίδου. Την επόμενη μέρα το κρίσιμο είναι να αναλάβει την υπόθεση υπεύθυνα στα χέρια της ο καινούργιος Υπουργός Εξωτερικών και μαζί με τον Πρωθυπουργό, αλλά και εθνική συνεννόηση, να δούμε πώς θα μαζέψουμε. Άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Όχι, και θα ήθελα να συζητήσουμε αρκετά. Ναι, πείτε. Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, ναι. Σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ήθελα να ξέρω τελικά ποια είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο κ. Κουμουτσάκος προχθές στην ΕΡΤΕΝΑ ανέφερε ότι αυτό που θα κάνουν ως κυβέρνηση θα είναι να δουν αν τηρείται η συμφωνία των Πρεσπών σωστά από τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι κρίμα να παίζουμε με τα εθνικά θέματα για να μαζεύουμε ψήφους. Είναι πάρα πολύ κρίμα να εκμεταλλευόμαστε. Αφήστε με λίγο, δεν σας διέκοψα. Είναι πάρα πολύ κρίμα να εκμεταλλευόμαστε την ευαισθησία που έχει ο λαός της Μακεδονίας για να μαζέψουμε σταυρούς. Η Μακεδονία είναι προστατευμένη με τη συμφωνία των Πρεσπών όσο ποτέ. Αυτό το έχουν πει, είναι μέσα στη συνθήκη, στη συμφωνία γραμμένο, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν το αναγνωρίζει για τα δικά της τα μικροκομματικά παιχνίδια. Κατανοητό. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους. Αλλά όμως λοιπόν, η συμφωνία των Πρεσπών η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Ναι. Ξέρετε, η ιστορία έγραψε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών και την καταψήφισε στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα η ιστορία θα γράψει λόγια, λόγια για να αγαπιόμαστε, ξέρετε. Πάμε λίγο σε ένα άλλο αυτό θέμα για να προλάβουμε να συζητήσουμε όσα περισσότερα γίνεται. Από χθες ξέσπασε μια μεγάλη αντιπαράθεση για το θέμα του μεταναστευτικού, της ελληνικής ηθαγένειας, με αφορμή και την δήλωση του κυρίου Κυριανάκη για την επίλυση του δημογραφικού ζητήματος στην χώρα μας. Φαίνεται πως η μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Αντετοκούμπο να ανακηρυχθεί ο παίχτης της χρονιάς στο NBA κατάφερε να μας διχάσει. Και χωριστήκαμε σε αυτούς που δικαιούνται να δίνουν συγχαρητήρια και σε αυτούς που δεν δικαιούνται να δίνουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, η δήλωση του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριανάκη, με την πρότασή του περί επιδόματος των παιδιών που θα γεννηθούν από Έλληνες γονείς με σκοπό την λύση του δημογραφικού, πυροδότησε κι άλλο την κατάσταση. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, κυρία Αγοραστούδη. Το επίδομα των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα μας θα πρέπει να το παίρνουν οι Έλληνες μόνο σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Κυρανούδη ή του κυρίου Κυρανάκη, με συγχωρείτε, ή όλα τα παιδιά τα οποία γεννιούνται στη χώρα μας. Όλα τα παιδιά. Ανεξάρτητα με το αν έχουν Έλληνες γονείς ή όχι. Μα εννοείται τώρα, τι λέμε. Όλα τα παιδιά. Ξέρω, σας ρωτώ. Όλα τα παιδιά τα οποία γίνονται στη χώρα. Mm-hmm. Έχω φίλους που μένουν στη Γερμανία. Έχω συγχωριανούς που μένουν στη Γερμανία και ζουν με τα επιδόματα. Έχουν φύγει από τα Βασιλικά και έχουν πάει σε μια πόλη της Γερμανίας. Με τα παιδάκια τους, ολόκληρη η οικογένεια. Mm-hmm. Παίρνουν επιδόματα. Δεν τους ρώτησε κανένας από πού είναι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να την κοινωνική πολιτική να τη χωρίζουμε σε Έλληνες και μη. Απαντάτε, τι απαντάτε σε αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά χρήματα. Όχι, δεν είναι Γερμανοί πολίτες. Κυρία Αγοραστούδη, τι απαντάτε σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά χρήματα, ότι αυτή η χώρα είναι μια φτωχή χώρα που δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα την οικονομική να δίνει επιδόματα σε όλους και ξεκινά από τους Έλληνες γιατί πρωτίστως ενδιαφέρει η επίλυση του δημογραφικού ζητήματος αυτής της χώρας και όχι μιας άλλης χώρας. Εγώ θα σας απαντήσω μια απλή ρίση. Φτώχεια φέρνει γκρίνια. Αυτό είναι το όλο θέμα. Αυτό δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα όμως. Όχι, δεν το λέω από αυτό. Ναι. Για τα επιδόματα. Εγώ σας ρώτησα για την πρόταση της επίλυσης του δημογραφικού. Ποια είναι η δική σας? Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο θέμα. Για να φτιάξουν τα νέα παιδιά οικογένειες πρέπει να έχουν ένα σταθερό περιβάλλον. Mm-hmm. Για να έχουν σταθερό περιβάλλον πρέπει να έχουν δουλειές. Για να έχουν δουλειές πρέπει να υπάρχει στη χώρα τέτοια προοπτική που να τους δίνει, το δικαίωμα να βρίσκουν δουλειές. Εσείς μιλάτε τώρα για ένα βάθος χρόνου πόσων ετών με δεδομένο ότι το 2060 είμαστε δεσμευμένοι σε αυτή τη χώρα. Να σας πω λίγο. Αν σκεφτούμε ότι να όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τα νέα παιδιά, βεβαίως και να γεννήσουν και άλλα παιδιά. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι το 2015 όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση αναργέται στο 30% και στους νέους το 60%, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι το 2015 πώς ήταν η κατάσταση, όχι οικογένεια, όχι παιδιά, τίποτα. Από το 2015 και μετά όμως έχουν γίνει μικρά αλλά σταθερά βήματα τα οποία προώθησαν την μείωση της ανεργίας
και στους νέους και στα γενικότερα ποσοστά. Ας σκεφτούμε δηλαδή ότι έχει πέσει ενεργεία 10 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες. Οικογένεια, η ελληνική οικογένεια βοηθήθηκε με όλη αυτή την κατάσταση. Στηρίχθηκε στις περιπτώσεις των γεννήσεων των νέων παιδιών. Η ελληνική οικογένεια στηρίχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Στηρίχθηκε είτε με τα επιδόματα στέγασης, είτε με το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, είτε με το επίδομα το φοιτητικό που παίρνουν τα παιδιά όπου σπουδάζουν μακριά. Επίδομα γέννησης νέου παιδιού. Επίδομα γέννησης νέου παιδιού, νομίζω τώρα με βρίσκεται αδιάβαση. Δεν υπάρχει, αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καλώς θα ήταν, θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν διαφωνώ. Αν συμφωνείτε με αυτό. Γιατί να μην συμφωνώ. Γιατί να διαφωνώ. Το θέμα μας είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας. Ποιος δεν θέλει να δημιουργούνται οικογένειες στον τόπο του. Επειδή δεν το έχει στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και προσπαθεί το πρόγραμμά του να το έχει προσαρμοσμένο με την προοπτική ότι θα κυβερνήσει από τις 8 Ιουλίου και μετά στον προϋπολογισμό του 20, του 21 κτλ. Έχει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν επιδέχονται βελτιώσεις αυτά, ότι δεν μπορούν να μπουν καινούργια πράγματα στην ατζέντα. Mm-hmm. Και αυτό γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε τα προηγούμενα 4 χρόνια, 3 χρόνια, 3,5 χρόνια που ήμασταν ασφιχτικά μέσα στα μνημόνια, ότι μπόρεσε μέσα σε αυτό το ασφιχτικό οικονομικό περιβάλλον να δώσει μια βοήθεια στους ανθρώπους που την είχαν απόλυτη ανάγκη. Κύριε Κουβαλά, ζείτε σε άλλο κόσμο. Δεν ζω σε κανένα. Όχι, ζείτε σε άλλο κόσμο, κύριε Βαραστούδη. Ζω σε αυτόν τον κόσμο τον ίδιο. Ξεχνάτε ότι στο δικό μας. Θέλετε να πείτε λοιπόν. Στον πλανήτη Γη. Στον πλανήτη Γη, στην Ελλάδα. Ξεχνάτε λοιπόν ότι αυτά τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε η μεσαία τάξη. Ξεχνάτε πόσες επιχειρήσεις κλείσανε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές για τις οποίες τάχα νοιάζεστε. Ξεχνάτε τι υπερφορολόγηση έχουμε υποστεί όλοι μας. Εγώ δεν θα εξαιρέσω τους συνταξιούχους, προφανώς, δεν θα εξαιρέσω τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν θα εξαιρέσω τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τελικά τους νέους ανθρώπους και όλους αυτούς οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη μέρα και αντίθετα εσείς τους πετάτε κάποια ξεροκόμματα, μικροεπιδόματα τα οποία έτσι με πολύ καμάρι μας παραθέσατε προηγουμένως. Όχι, είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε το τρίτο μνημόνιο. Εσείς βλέπετε το τρίτο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπετε. Το βλέπετε σαν περίοδο. Δεν καθόλου. Σαν περίοδο θαυμάτων για την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως. Κύριε Κουβέλα, μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω. Δυστυχώς όμως ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πριν το 2015 δεν ζούσατε εδώ. Ζούσα μια χαρά εδώ. Ζούσατε μια χαρά εδώ. Όταν πριν το 2015 η χώρα ήταν σε αυτό το χάρι. Πολλά χρόνια. Οι επιχειρήσεις Λουκέτα, εγώ και προφορώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολλά χρόνια. Είμαι πολλά χρόνια. Και όταν ήρθα πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολλά χρόνια δικηγόρο. Έκανα μια πολιτίτσα στα παλιά μου ημέρια. Έπαθα σοκ από τα κλειστά μαγαζιά. Εσείς αυτό δεν ήρθατε. Είδατε να ανοίγουν αυτά τα μαγαζιά. Έχει ένα νόημα να συγκρίνουμε τώρα τις χειρότερες εποχές μεταξύ τους. Ακριβώς. Κάνουμε ένα χειρότερο για μια πρόοδο. Για μια πρόοδο. Εγώ λοιπόν επιμένω, λέω και επιμένω σε αυτό που ζούμε τώρα. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Αναφέρομαι σε αυτό που ζούμε τώρα πάντως. Εάν θεωρείτε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο, αυτή η πρόοδο για ποιο λόγο δεν επισφραγίστηκε με την ψήφο της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και σας τιμώρησε με αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε στις ευρωεκλογές? Εγώ δεν το θεωρώ τιμωρία αυτό. Τι το θεωρείτε? Οι ευρωεκλογές είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Είναι μια διαφορετική κάλπη, το διακύβευμα είναι διαφορετικό και ο κόσμος ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Κύριε Αγοραστού, δεν ξέρετε γιατί σας το ρώτησα αυτό. Όπως ψηφίζει και για τις δημοτικές εκλογές διαφορετικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Αγοραστού, σε αυτό. Όμως, και ο κύριος Σύπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, η κάλπη στις 7 του Ιουλίου θα είναι άδεια. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αγοραστούδη. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι ευρωεκλογές ήταν ευρωεκλογές και δημοτικές. Έλαντε όμως που ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, επέλεξε τις ευρωεκλογές να τις δώσει, να τις χρωματίσει με την ατμόσφαιρα των εθνικών εκλογών. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε μετά και είπε ότι προφανώς δεν το κατάλαβαν οι Έλληνες. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να το επικοινωνήσουμε. Πρόσφερε κάτι επιδοματάκια. Στη νέα προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν δεν ήταν ευρωεκλογές με αυτή την έννοια που θα έπρεπε να είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Οι ευρωεκλογές θα έπρεπε να είναι ευρωεκλογές. Και γιατί θα έπρεπε να είναι ευρωεκλογές? Γιατί όλοι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια το σκληρό πρόσωπο της Ευρώπης. Και θα έπρεπε λοιπόν να στέλνουμε ανθρώπους εκεί, οι οποίοι θα είναι φιλικό περιβάλλον τέλος πάντων για μας. Δυστυχώς, θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν έγινε αυτό στις ευρωεκλογές. Άρα θα λοιπόν να γίνει σε ευρωεκλογές. Σύμμαχοι αντίπαλοι τελικά Ευρωπαίοι. Του Πρωθυπουργού των Εθνικών Εκλογών. Και έτσι λοιπόν είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο
Είχαμε λοιπόν ένα αποτέλεσμα το οποίο είχε να κάνει με αυτό το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως. Ότι δηλαδή με ένα διακύβευμα ουσιαστικά εθνικών εκλογών. Τώρα, δεν ήταν ακριβώς εθνικών εκλογών. Τέλος πάντων, έτσι, τώρα δεν έχουμε στην ψηφιακή να δούμε, εποχή για σήμερα. Έχουμε να κάνουμε με εθνικές εκλογές. Λοιπόν, πρέπει οι πολίτες να δουν. Να ρωτήσω κάτι. Στην ψηφιακή εποχή. Στην ψηφιακή εποχή, ένα μήνα μετά, ακόμη δεν έχετε πάρει το μήνυμα. Κύριε Κουβέλα, σε λίγες μέρες. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, συγκρατηθείτε. Ο ποινικός κώδικας έσπηρε θύελλα αντιδράσεων και φόβο και πανικό πως πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφυλακιστούν από την 1η Ιουλίου με αυτόν τον νέο ποινικό κώδικα. Αυτή, κύριε Κούβελα, να ρωτήσω εσάς τώρα που είστε και δικηγόρος. Ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι με το που θα βγει, αν θα βγει η κυβέρνηση, θα τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα. Αυτοί που γνωρίζουν υποστηρίζουν πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Ίσως κάποιες τροποποιήσεις να είναι εφικτές. Ποιες πρέπει να είναι αυτές κατά τη δική σας άποψη? Σε κάθε περίπτωση, για να μην μπούμε στα τεχνικά ζητήματα, είναι αδιανόητο να συζητάμε. Ευτυχώς δεν πέρασε ακριβώς έτσι. Για την μετατροπή του εγκλήματος του βιασμού σε πλημέλημα, δεν είναι δυνατόν να δίνεται η ευκαιρία σε βαρυπινίτες, δολοφόνους, τρομοκράτες να χαίρουν τις δυνατότητας να είναι ενδεχομένως έξω κάθε Σαββατοκύριακο να παίρνουν την άδειά τους και τον αέρα τους. Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θέση, δεν την εκφράζει, δεν θα την εκφράσει στις 7 Ιουλίου, την έχει εκφράσει στην διαδικασία τροποποίησης του ποινικού κώδικα. Εκεί λοιπόν θα έρθουν και θα συμμαζευτούν όλα αυτά, ό,τι είναι προς την κατεύθυνση να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στο ποινικό μας δίκαιο, αυτό και θα γίνει. Δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι. Κύριε Αγοραστούδη, εσείς πιστεύετε ότι ο ποινικός κώδικας κακώς προκάλεσε όλες αυτές τις αντιδράσεις και τον φόβο στην ελληνική κοινωνία? Να σας πω από όσο έχω καταφέρει να δω στα θέματα αυτά, γιατί δεν είμαι δικηγόρος γεωπόνος. Αλίμονο. Στα θέματα αυτά, καταλαβαίνω ότι όταν παίζουμε με θέματα ασφάλειας, διαβαίνουμε. Περίεργα μονοπάτια. Επικίνδυνα μονοπάτια. Ναι, περίεργα. Ναι. Περίεργα μονοπάτια. Mm-hmm. Γιατί το να παίζουμε την ασφάλεια του σπιτικού μας, της ζωής μας, των παιδιών μας, είναι επικίνδυνο. Αυτό που έχω εγώ δει στον καινούργιο ποινικό κώδικα είναι στο κομμάτι που αφορά το βιασμό, όπως είπε ο κ. Κούβελας, που ήταν μεγάλη νίκη και των γυναικείων κινημάτων και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Το γεγονός ότι δεν θεωρεί. Ότι μπήκε το θέμα της συνένεσης, σε ό,τι έχει να κάνει με το βιασμό. Τώρα, κατά τα λοιπά, μέλημα της κάθε πολιτείας είναι να προστατεύει τους πολίτες της. Δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Σας εξηγώ, δεν είμαι νομικός. Όχι, όχι. Απλά αυτό ξέρω, αυτό έχω δει. Ποια είναι η θέση του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα, δεν κατάλαβα. Ότι να μπει αυτό το θέμα για το βιασμό, να περιγράφεται ότι πρέπει να υπάρχει και. Ότι αν δεν υπάρχει συνένεση τέλος πάντων του θύματος, αυτό είναι βιασμός. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν τα ξέρω καλά τα νομικά, ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να γίνω κατανοητή. Αυτό ήταν προφανές. Ήταν προφανές, αλλά δεν υπήρχε. Γι' αυτό σας λέω ότι μπήκε τελικά και αυτό ήταν μια. Ήταν το λέω για να διευκολύνω και όχι για να. Όχι, καλά κάνετε. Είναι δεκτή παρατήρηση, αλλήμον. Θα σας εξηγώ, δεν είμαι νομικός καθόλου. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα τη ΔΕΗ. Δυστυχώς δεν θα. Αν μου επιτρέπετε, δεν πρόλαβα μια κουβέντα μόνο για το δημογραφικό. Ναι. Είναι πρώτη προτεραιότητα η υπόθεση αυτή, είναι εθνικό θέμα, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς η πολύτεκνη οικογένεια, αλλά ακόμη και ο δρόμος για το σχηματισμό της οικογένειας και την απόκτηση του πρώτου δεύτερου παιδιού πρέπει να ενισχυθεί στην πατρίδα μας. Νομίζω δεν χωράει αμφιβολία, μιλάμε για την ελληνική οικογένεια και να δώσουμε όποια αρρωγή μπορούμε σε αυτούς που, όντας περαστικοί από την πατρίδα μας, θα τύχει να γεννήσουν εδώ τα παιδιά τους. Καμιά αντίρρηση. Αλλά το να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια είναι ζήτημα εθνικό και είναι πρώτης προτεραιότητας. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Καλό, κύριε Ευχαριστώ. Βεβαίως και πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια. Εγώ προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια και ξέρω τη χαρά το να είσαι μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας, να έχεις γύρω σου ανθρώπους, τα αδέρφια σου που σε λατρεύουν και σε αγαπάν. Γι' αυτό λοιπόν και για πολλά άλλα, στις 7 του Ιούλη πρέπει να πάμε με καθαρή καρδιά,
να πάμε να συγκρίνουμε προγράμματα, να δώσουμε την ευκαιρία να προστατευτούν οι κατακτήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια, να δώσουμε την ευκαιρία στην νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύξει το πρόγραμμά της και για την οικονομία και για την ανάπτυξη της χώρας μας, για την πράσινη ανάπτυξη της χώρας μας, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για την υγεία και για την παιδεία. Στις 7 του Ιούλιου, λοιπόν, να πάμε με χαμόγελο, γιατί το χαμόγελο πάντα κερδίζει, γιατί πρέπει να έχουμε δικιά μας την ευτυχία. Ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγοραστούδη, όπως και εσάς, κύριε Κούβελα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, το βλέπω κάθε μέρα στο δρόμο που περπατώ σε κάθε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, ζητούν αυτή την πολιτική αλλαγή. Θα έρθει η πολιτική αλλαγή και είναι μεγάλη η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη του κόσμου να επιστρέψουμε καταρχήν στην κανονικότητα και στη συνέχεια να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας.